Πρέπει να σας πω ότι το μυστήριο της ιεροσύνης είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της σωτηρίας. Γι' αυτό η ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία προέρχεται από την ιεροσύνη, συνίσταται από την ιεροσύνη και ταυτοχρόνως συνιστά την ιεροσύνη. Δηλαδή, ο ιερεύς τελεί τη λειτουργία, ο αρχιερεύς, ο επίσκοπος, τελεί τη λειτουργία, δυνάμει της ιεροσύνης του, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, δυνάμει της ιεροσύνης του και ταυτοχρόνως μέσα στη λειτουργία αποκτάται η ιεροσύνη. Γι' αυτό διακρίνεται ωστόσο, αλλά και ταυτίζεται η ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης με το μυστήριο της Εκκλησίας. Διακρίνεται και ταυτίζεται. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό ακριβώς το κατήργησαν οι Προτεστάντε. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή κατήργησαν την ιεροσύνη, δεν έχουν Εκκλησία. Οι Προτεστάντε δεν είναι Εκκλησία. Είναι χριστιανικές κοινότητες. Δεν είναι Εκκλησία. Το ξαναλέω άλλη μια στιγμή, άλλη μια φορά. Και αν μιλούν περί Προτεσταντικής Εκκλησίας, ή ψεύδονται, ή ομιλούν καταχριστικώς. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν είναι Εκκλησία επειδή δεν έχουν μυστήριο ιεροσύνης. Με την ειδική σημασία της λέξεως. Είδατε, αρκετά το ετώνησα. Ελπίζω διεσάφησα την ειδική ιεροσύνη και την γενική ιεροσύνη. Αλλά τόσο η γενική όσο και η ειδική ιεροσύνη ξεκινούν από τον Χριστόν και καταλήγουν πάλι στον Χριστόν. Η κάθε μια όμως έχει τη δική της πορεία. Επουδενή λόγο αντικαθιστά η μία την άλλη. Επουδενή λόγο. Ο πιστός σαν ιερεύς, με τη γενική έννοια της ιεροσύνης, συμβάλλει εις την θυσία της Αγίας Τραπέζης. Συμβάλλει αφενός μεν με τις υλικές προσφορές του. Όταν ο πιστός θα φέρει το πρόσφορό του και το κρασί του, αυτά θα τα προσφέρει στον ιερέα και με την προσφορά του αυτή συμβάλλει εις την πρόσφορα του ιερέως εν ειδική ενία που θα γίνει προς τον Θεό. Όταν θα πάρει ο ιερεύς το Άγιο Δισκάριο που είναι μέσα ο αμνός, που είναι το ψωμί, ακόμη ψωμί είναι, ακόμη δεν είναι σώμα Χριστού, και θα πει τα σά εκ των σών σι προσφέρομεν, αυτό αγαπητοί μου του το έφεραν σι προσφέρομεν, αυτό αγαπητοί μου του το έφεραν οι πιστοί. Έχουμε δηλαδή μία αλυσίδα προσφοράς. Ο πιστός φέρει το πρόσφορο, το ζήμωσε, το φτιάξε και το φέρνει στην Εκκλησία. Το παίρνει ο ιερεύς και τώρα έχει την τελική αναφορά. Την πρώτη αναφορά λοιπόν την έχει ο πιστός. Την τελική αναφορά, την πρώτη ως ιερεύς εν γενική ενία. Την τελική αναφορά την έχει ο ιερεύς εν ειδική ενία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο πιστός με τη γενική έννοια του ιερέως προσφέρει και εκείνος τα δώρα του, τα υλικά. Αλλά κάτι ακόμη περισσότερο είναι ότι έχει την πνευματική του συνεργασία με τον ιερέα, δηλαδή προσφέρει διά του ιερέως και μετά του ιερέως ό,τι θα προσφέρει. Προσέξτε, διά του ιερέως, διά των χειρών του ιερέως και μαζί με τον ιερέα ό,τι θα προσφέρει. Οπότε βλέπουμε αυτό που στην πράξη είναι ως εξής. Και τώρα θα με καταλάβετε. Μπορεί ο ιερεύς να λειτουργήσει μόνος του? Παίρνει ένα πρόσφορο, ανοίγει το ναό, μπαίνει μέσα, λέει ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη η Βασιλεία και ξεκινάει την Θεία Λειτουργία. Μπορεί? Όχι. Όχι για λόγους τεχνικούς. Όχι διότι δεν έχει ψάλτη και ποιος θα πει το αμήν απ' έξω το Κύριε Λέησον. Όχι για λόγους τεχνικούς. Για λόγους εκκλησιολογικούς. Απαγορεύεται ο ιερεύς
να τελέσει μόνο του τη Θεία Λειτουργία χωρίς να είναι και ένας πιστός. Απαγορεύεται. Αυτό ξαναλέγω άλλη μία φορά, όχι διαλόγους τεχνικούς, αλλά διαλόγους εκκλησιολογικούς. Δηλαδή ποιοι είναι οι εκκλησιολογικοί λόγοι? Όλα αυτά που σας λέγω τόση ώρα. Τόση ώρα σας λέγω αυτό. Δηλαδή εγώ ιερεύς για μια στιγμή που είμαι ιερεύς δεν μπορώ να τελέσω τη λειτουργία? Όχι. Πρέπει να είσαι και εσύ ο λαϊκός, γιατί πρέπει η δική μου ιεροσύνη και η δική σου να αποτελέσουν την προσφορά στο Θεό. Με άλλα λόγια, το λαϊκό στοιχείο που έχει την γενική ιεροσύνη πρέπει να είναι παρόν. Παρόν. Γι' αυτό και ο λαός κοινωνεί σώματος και αίματος, όπως και ο ιερεύς σώματος και αίματος. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί εν όψει όλων αυτών των συνεδρίων και τα λοιπά, παρακαλώ καταρτίζεστε, να ξέρετε πού βρισκόμεθα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προηγουμένως σας είπα για τους Προτεστάντες, τώρα σας λέγω η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αυτή δεν κοινωνεί τους πιστούς με αίμα Χριστού παρά μόνο με σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίδει προνόμια στον κλήρο τα οποία δεν παίρνει ο λαός. Γι' αυτό και ο Ρωμαιοκαθολικός ιερεύς δύναται να λειτουργήσει μόνος του κάθε μέρα στο δωμάτιό του λίγα λεπτά, και 10 λεπτά από 10 λεπτά έως μία ώρα είναι η λειτουργία των Ρωμαιοκαθολικών, των παπικών, και σε 10 λεπτά τελεί τη λειτουργία, κοινωνεί μόνος του και πάει στη δουλειά του. Αυτά η Ορθοδοξία μας δεν τα γνωρίζει. Γιατί? Διότι εσφαλμένα προχώρησαν, γνώρισαν τον λαό. Ο λαός, η παρουσία του λαού, του λαϊκού στοιχείου, είναι θεμελιωδεστάτη σημασίας. Και το εκφράζει η Εκκλησία μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς, ο ιερέ, να λειτουργήσεις χωρίς το λαϊκό στοιχείο. Χωρίς να υπάρχει κι άλλος μέσα. Να είναι παρόν κι άλλος. Βλέπετε πόσο σπουδαία είναι αυτά τα πράγματα.